Κύριε Γιαννόπουλε, ξεκινώ από εσάς. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποια είναι η διάσταση του μεταναστευτικού που σχετίζεται με την υγεία και τι κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα σε όλους που με ξέρω ότι σας ταλαιπωρώ απόψε το βράδυ και ζητώ συγγνώμη. Ωραία σας εκπομπή. Χρόνια πολλά. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα ήρθαμε στο Ρόδο. Δυστυχώς πέσαμε σε ένα δυσάρεστο γεγονός, το ναυάγιο αυτό. Σε μια τραγωδία. Χάσανε τη ζωή τους τρεις συνάνθρωποι μας. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι 88 ήσαν τα άτομα, εκ των οποίων οι 58 ήσαν εξ Συρίας. Δήλωσαν ότι είναι από Συρία. Ο σκοπός του ΚΕΛΠΝΟ είναι ακριβώς για να δείξει την φροντίδα την οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση για το θέμα της υγείας και έχουμε καταστρώσει σύμφωνα με τις οδηγίες του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ένα σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πύλες εισόδου. Ξεκίνησα από τη Ρόδο, πήγα στην Τήλο, αύριο θα είμαι στην ΚΟ για να δούμε ακριβώς τις παρεμβάσεις τις οποίες θα κάνουμε σε επίπεδο θωράκισης του χώρου της υγείας. Αυτό που θα ήθελα να πω για να... Έχουμε, πρόεδρε, τα μέσα και τις υποδομές. Τα έχουμε. Γιατί αυτή είναι η ανησυχία. Υπάρχουν, αλλά πρέπει να ενδυναμωθούν. Και όταν λέω ενδυνάμωση, εννοώ με στελέχωση. Και παράλληλα και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η όλη διαδικασία. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι θρυλείται και καλλιεργείται ενδεχομένως κάτι το οποίο επιστημονικά δεν στέκει. Ότι είναι μια υγειονομική βόμβα η αθρώα αυτή είσοδος των προσφύγων αυτών. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σήμερα, γιατί εγώ πήγα και στο λιμεναρχείο που ήσαν η μισή εξ αυτών των συνανθρώπων μας, δεν είναι νοσούντες οργανισμοί, νοσούντες άνθρωποι. Είναι κάποιοι, αν φέρουν, κάποια ενδυμικά νοσήματα τα οποία έχουν σχέση με την πατρίδα από όπου προέρχονται. Και αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως είναι η ελονοσία, όπως είναι οι ανθιστάμενες μορφές φυματίωσης και κάποια άλλα νοσήματα. Μπορούμε, οι συνάδελφοι γιατροί έχουν την ιδιαίτερη έτσι, εξοικείωση με την επίβλεψη του θέματος αυτού και την ανακάλυψη ενδεχομένως όλων αυτών των ατόμων και μπορούν να τους ξεχωρίσουμε. Και αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι ότι τους ανθρώπους αυτούς δεν τους περιθωροποιούμε, δεν τους βάζουμε απέναντί μας, τους βάζουμε κοντά μας, γιατί υπήρχε παλαιά ένα καθεστώς που μας έλεγε, θυμάμαι όταν εφημερεύαμε στα νοσοκομεία μας, που μας έλεγαν αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν ταξιδιωτικές έγγραφα κτλ. Να τους καταδίδουμε εμείς οι γιατροί, από τα εξωτερικά ιατρία, στα αστυνομικά τμήματα, για να γίνονται όλες οι διαδικασίες αυτές που προέβλεπε τότε οι αρχές. Αυτό, ξέρετε, τι δημιούργησε. Δημιούργησε ότι μείνανε στο περιθώριο οι άνθρωποι αυτοί, δεν ερχόντουσαν στους υγειονομικούς σχηματισμούς και τότε δημιουργούνται τα προβλήματα τα οποία παρουσιαζόντουσαν. Τώρα λοιπόν τι λέμε, θέλουμε να έλθουν και το ΚΕΛΠΝΟ έχει μάλιστα βγάλει ένα έντυπο το οποίο θα κυκλοφορήσει και αύριο. Είναι στη γαλλική, αγγλική, αραβική και ελληνική γλώσσα που λέει ότι αν παρουσιάσετε ένα εμπείρετο για παραταμένο χρονικό διάστημα ένα κοιλιακό άλγος και οποιαδήποτε άλλη συμπτωματολογία η οποία καθιστά έτσι κάποιες ιδιαίτερες ανησυχίες να απευθυνθείτε στους υγειονομικούς σχηματισμούς άφοβα. Να μην φοβόνται δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί να έλθουν κοντά μας. Και το λέω αυτό υπεύθυνα διότι εμείς ξέρετε ως γιατροί εφαρμόζουμε απόλυτα τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν μπαίνουμε στη λογική της οποιασδήποτε φοβικής κατάστασης η οποία οφείλεται σε άλλα αίτια.
καθαρώς επιστημονικά, με πληρότητα και σαφήνεια αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών, και το ΚΕΛΠΝΟ θα δράσει σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά. Και το σχέδιο δράσης το οποίο έχουμε εκπονήσει, το οποίο έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Μετανάστευσης, για να μπορέσουμε να έχουμε τον άμεσο, έτσι, την άμεση υλοποίηση. Μάλιστα. Ακούσατε και τον κύριο Επίτροπο, τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, για τα χρήματα τα οποία είναι παρκαρισμένα έξω και τα οποία πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Το δε πρόγραμμα το δικό μας είναι πλήρως κοστολογημένο, το οποίο το έχουμε καταθέσει για τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή συλλέξει. Και είναι ακριβώς το ότι ήθελα ο ίδιος να έχω συγκεκριμένη άποψη και θέση πάνω στα θέματα αυτά, διότι Μάλιστα. τελειώνουμε αύριο την ΚΟ, αλλά θα πάμε και στον Εύρο και στη Μυτιλήνη θα πάμε και Χίο, για να ξέρουμε ακριβώς το τι μας γίνεται. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Πάμε και στον Πρόεδρο των Γιατρών του Κόσμου, τον κύριο Νικήτα Κανάκη. Πρόεδρε, τι λέτε? Καλημέρα καταρχήν σε όλους σας. Καταρχήν να συμφωνήσω απόλυτα καταρχήν με τον πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΙΟ. Είναι ακριβώς όπως το λέει. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος και δεν πρέπει να μιλάμε για υγειονομική βόμβα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον ακούω ότι αλλάζει τακτική και το ΚΕΛΠΝΙΟ. Και αυτό δείχνει ότι θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ως οφείλουμε σαν γιατροί, ως ασθενείς. Και όχι κάτι διαφορετικό. Εμείς εκείνο που συνήθως βλέπουμε είναι αυτό που αποκαλούμε νόσος του πρόσφυγα. Δηλαδή είναι μικρά προβλήματα τα οποία σε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Φανταστείτε να βγείτε βρεγμένος από τη θάλασσα, να μην μπορείτε να αλλάξετε, να κοιμάστε έξω, καταλαβαίνετε το πρόβλημα που είναι. Τώρα, από τη δική μας την πλευρά, ένα-δυο μόνο σημεία πολύ σύντομα να παρέμβω στη συζήτησή σας. Το ένα είναι, βρίσκουμε στοιχείο από. Γιατί ήρθαμε να δούμε μια από τις ομάδες των γιατρών του κόσμου που δουλεύουν εδώ, όπως και στη Μυτιλήνη, και που σηκώνει το βάρος της ιατρικής φροντίδας των ανθρώπων που φτάνουν. Και είναι μαζί μου ο πρόεδρος των Γερμανών Γιατρών του Κόσμου και μια γαλλική αντιπροσωπεία. Η σκέψη μας είναι να μπορέσουμε αυτή την παρέμβαση, η οποία γίνεται με πολύ μικρούς πόρους, να τη μεγιστοποιήσουμε. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε στην Τήλο. Η Δήμαρχος μπορεί να σας πει λεπτομέρειες, ώστε να δημιουργηθεί πια και από εθελοντές γιατρούς μια ομάδα άμεσης παρέμβασης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται καταρχήν ανθρωπιστική δράση και παρέμβαση. Τα προβλήματα που είδαμε εδώ και που είναι και σε όλα τα κέντρα, στοιχείο ίσως λίγο πιο έντονο, είναι η έλλειψη χώρου. Σας λέω απλά ότι σήμερα που ήρθαν 150 καινούργοι, στο κέντρο υπάρχουν αυτή τη στιγμή 300 άνθρωποι, ενώ η χωρητικότητα είναι 110 άνθρωποι. Όσο και να προσπαθήσει κανένας, υπερπληθώρα δημιουργεί προβλήματα. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι στη συνέχεια και εκεί χρειάζονται τελείως διαφορετικές πρακτικές και στο τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια. Και εκείνο που εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και χρειάζεται όλοι είναι να ασκήσουμε μια πίεση ο καθένας από τη δική του πλευρά στην Ευρώπη ώστε να γίνει αντιληπτό ως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Τολμώ να το πω. Ο Επίτροπος σήμερα ανέφερε πολλά πράγματα αλλά πολύ λίγα για θέματα αλληλεγγύης. Ότι είναι πια καιρός να αρχίσουμε να συζητάμε για ευρωπαϊκό άσυλο και όχι άσυλο στις χώρες. Κάποιος ο οποίος περνάει από εδώ και προσπαθεί να φτάσει κάπου αλλού, το λέει σήμερα και σε ανακοίνωσή του τα Ηνωμένα Έθνη, οφείλουμε πια να μιλάμε, αν θέλουμε να το δούμε στην ευρωπαϊκή του διάσταση, για ισοκατανομή ανάλογα με τις δυνατότητες όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η προσφυγιά, ξέρετε, η φτώχεια και ο πόνος δεν θα σταματήσουν, θα συνεχίσουν και θα το ζήσουμε για πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε, και εσάς. Τώρα θέλω...